Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au. Συνεχίζεται ο Σάλλος με τους υβριστικούς διαλόγους που φαίνεται να έχει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, με πρώην αστυνομικό. Νέο ντοκουμέντο που ήρθε στο φω τη δημοσιότητα παρουσιάζει τον κύριο Παπά να χρησιμοποιεί βριστικού χαρακτηρισμού και να απειλεί άγνωστο άνδρα. Ο ίδιο επιμένει πω δεν θα σταματήσει να απαντά σε φασίστες και αστυνόμου όπω του αξίζει, σημειώνοντα ότι λαμβάνει οχετό μηνυμάτων. Ακούμε απόσπασμα από το ελέγχο με τη φραστική επίθεση του Έλληνα Ευρωβουλευτή. Πρόσεχε λες, τα και σε ποιον τα Θα σου στείλω κανένα σπιτάκι σου, είσαι Την αποπομπή του Ευρωβουλευτή ζήτησε εκ νέου η Νέα Δημοκρατία. Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο Νίκο Ρωμανό είπε ότι ο κύριο Παπά επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ω εκπρόσωπο του υποκόσμου και απευθυνόμενο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη, αναρωτήθηκε αν θα τον αποπέμψει ή όχι. Κύριε Κασελάκη, δεν μπορείτε να σιωπάτε και να κρύβεστε άλλο. Φτάνει η πλάκα. Θα αποπέμψετε τον αχαρακτήριστο ευρωβουλευτή σα ή θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε σιωπηλώ τι αποκαλύψει για τι χιδέ εκβιαστικέ και οι σε σεξιστικές επιθέσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων την άμεση αποπομπή του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για πρεπή, παράνομη και αντίθετη στα ευρωπαϊκά ιδεώδη συμπεριφορά ζητούν και οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι πραγματικό το ηχητικό αυτό είναι η κουβέντα του κοινού ποινικού δικαίου, δεν είναι πια πολιτικό ζήτημα, δήλωσε με την σειρά του Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη, μιλώντα στον ραδιοφωνικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη, Status FM 107,7. Εδώ πέρα παρέμβει η εισαγγελέα, δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Εδώ ο άνθρωπο λέει θα σου στείλω πενιλή, δηλαδή βόμβα, μπράβο, θα πειρούν. Ο τρόπο δεν που μιλάει κάνει τον Πολάκη να φαίνεται gentleman ε, λέξη του Λονδίνου. Εν τω μεταξύ την πλήρη κάλυψή του στον Νίκο Παπά δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπω αναφέρει το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα πληρωμένα τη πιστόλια από μέσα μαζική ενημέρωση ω τρόλ του διαδικτύου έχουν δυστυχώ αναγάγει σε καθημερινή τακτική τι επιχειρήσει δολοφονία χαρακτήρα, δηλητηριάζοντα επικίνδυνα τη δημόσια σφαίρα. Μια τέτοια επιχείρηση έχουν εξαπολύσει τι τελευταίε μέρε και κατά το Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκου Παπα. Η Κουμουντούρο επιτίθεται στην κυβέρνηση υποστηρίζοντα πω κατά την προσφυλή τακτική τη μονταζέρα επιστράτευσαν επιλεγμένα αποσπάσματα διαλόγων, βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα. Που διακινούν ακροδεξιέ ομάδε, ψεύδι περί αστυνομικών που δεν είναι πια αστυνομικοί, και αφού απέκλειψαν τι απειλέ τι Κατάρρε και τον οχετό ύβρεων σε βάρο του Νίκο Παπά και των οικείων του, έφτιαξαν έναν πορτό κατηγοριών που αναπαρήγαγαν τα φιλικά του μέσα μαζική ενημέρωση. Την ίδια ώρα, ο Ευρωβουλευτή Παναρτησή του στο μέσο κοινωνική δικτύωση Instagram αναφέρει πω η δημοσιοποίηση ιδιωτικών συνομιλιών και στοιχείων είναι ρητό απαγορευμένη από τον νόμο, ενώ κάνει λόγο για Ρομπέρτον Δασσόν. Ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ απαντά στα κυβερνητικά πυρά που ζητούν την αποπομπή του, λέγοντα: Το θέμα είναι αυτή η πραγματική φωτιά που καίει, που απέτυχε αυτή η κυβέρνηση τη πλάκα να σβήσει. Συνεχίζεται να μολάτε χαρταετό, καλό από καλό καιρό, εκεί στον πιτσόπαρο του Μαξίμου που ασχολείται μαζί μου, ανέφερε μεταξύ άλλων. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.